I wanna know your dark side. I wanna know your secrets. I wanna be your lifeline. So I wait for you, wait for me. Wait for you, wait for me. Tell me you're more than just a highlight. Pretty pictures on the outside. I hate to stare at you through these lights. So I wait for you, wait for me. Wait for you, wait for me. Click and scroll, I can't let you go. They say I'm addicted to you. Click and scroll, I can't let you go. They say I'm addicted. Χαίρετε, όλα καλά. Στο σημερινό μας επεισόδιο γνωρίζουμε τις μικρόσωμες φυλές σκύλων Μαλτέζ και Γαλλικά Bulldog. Στη συνέχεια βλέπουμε προτάσεις για 4 βιβλία, τα 3 χιώτικα, μαθαίνουμε για τα αυτοάνοσα νοσήματα και την ψυχολογική διαχείρισή τους, αλλά και για την ευεργετική επίδραση της μαστίχας σε κάποιες παθήσεις. Πάμε λοιπόν! Τα μικρόσωμα σκυλιά είναι χαριτωμένα και αξιολάτρευτα, όμως κάποιες φυλές όπως Μαλτέζ και Γαλλικά Bulldog παρουσιάζουν κάποια παθολογικά προβλήματα για τα οποία μας μιλά σήμερα ο στρατιωτικός κτηνίατρος Μάνος Βουγαζιανός. Γεια σας, είμαι ο Μάνος Βουγαζιανός και θα μιλήσουμε σήμερα για δύο φυλές μικρόσωμες σκύλων οι οποίες έχουν κάποιες παθολογικές καταστάσεις που παρουσιάζουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους, έτσι ώστε και εσείς να γνωρίζετε περισσότερο για αυτές. Πρώτα θα μιλήσουμε για τα Μαλτέζ. Τα Μαλτέζ είναι μια πολύ όμορφη μικρόσωμη λευκή φυλή, όπου τι μπορεί να δει κάποιος από παθολογικές καταστάσεις, τι συνηθίζει να βλέπουμε και εμείς οι γιατροί, προβλήματα στα αυτιά, κάνουν εύκολα οτίτιδες. Έχουμε προβλήματα με την οδοντική υγιεινή τους, δηλαδή μπορεί να μαζεύεται οδοντική τριγία, η πέτρα δηλαδή, και έτσι να έχουμε δυσάρεστη αναπνοή. Παρουσιάζουν κάποια προβλήματα με αιματολογικές διαταραχές, όπως επίσης μπορεί να παρουσιάσουν και προβλήματα με τα υπατικά τους ένζημα, δηλαδή μπορεί να βρούμε σε ένα ζώο αυξημένες υπατικές τιμές, το οποίο μπορεί να οφείλεται σε κάποια bypass φλεβών τα οποία έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του ύπατος. Και αυτό μπορεί να μεταβάλει και την κλινική τους εικόνα. Τι άλλο παρατηρούμε σε αυτά τα ζώα? Έχουμε προβλήματα με τις επιγονατίδες τους. Δηλαδή, εκεί όπως φυσιολογικά το ζώο περπατάει, μπορεί να κάνει ένα τίναγμα, να σηκώσει το πόδι του, έτσι ώστε να πούμε ότι κάτι συμβαίνει. Στην αρχή μπορεί να μας φανεί χαριτωμένο, όμως το ζώο έχει κάποιο πόνο, ούτως ώστε γι' αυτό και το σηκώνει. Η εξάρθρωση της επιγονατίδας διακρίνεται σε διάφορους βαθμούς. Στον τελευταίο ιδίως βαθμό έχουμε την εξάρθρωσή της και το πόδι είναι συνεχώς σηκωμένο. Τι άλλο μπορούμε να παρατηρήσουμε σε ένα μαλτεζάκι, όπως τα λέμε? Μπορούμε να παρατηρήσουμε προβλήματα στην ουροδόχο κύστη. Δηλαδή τι? Μπορεί να δούμε πέτρες. Έχουν μία τάση ούτως ώστε να συγκεντρώνουν λίθους, οι οποίοι μπορεί να οφείλονται στη διατροφή, μπορεί να οφείλονται στο νερό που πίνουν, μπορεί να οφείλονται σε κάποιους γενετικούς παράγοντες, έτσι ώστε να αντιμετωπίζουμε αποφράξεις του ουροποιητικού, ουριθρίτιδες, κυστίτιδες και γενικά άλλες παθολογικές καταστάσεις που αφορούν στο ουροποιητικό σύστημα. Ο ιδιοκτήτης δηλαδή θα δει μια δυσκολία στην ούρηση, ένα πόνο και τέτοια πράγματα. Μια άλλη παθολογική κατάσταση που μπορεί να δούμε σε ένα Μαλτέζ είναι ο υποθωρυδισμός, όπου ο ιδιοκτήτης μπορεί να παρατηρήσει συμπτώματα είτε από το δέρμα είτε από τη συμπεριφορά και την αντοχή του ζώου του. Γι' αυτό οι τακτικές εξετάσεις και το check-up πάντα θα πρέπει να γίνονται σε όλα τα ζώα κάθε χρόνο. Στις μικρές ηλικίες, όταν είναι κουτάβια, έχουν μία έφεση να κάνουν τη λεγόμενη πάθηση, καρδιολογική πάθηση του παραμένοντος αορτικού πόρου. Πρακτικά είναι κάποια μεγάλα αγγεία τα οποία θα έπρεπε να κλείσουν σε ένα κουτάβι. Ουσιαστικά παραμένουν ανοιχτά και αυτό φτιάχνει μόνο με μια χειρουργική επέμβαση. Το παρατηρούμε σε κάποια Μαλτέζ όταν είναι κουτάβια. Δεν σημαίνει ότι το έχουν όλα τα Μαλτέζ, αλλά μπορεί να
απαντηθεί αυτό πολύ συχνά σε Μαλτέζ. Κλείνοντας, πρέπει να προσέξουμε με αυτή τη φυλή τις παθήσεις που μπορεί να προκύψουν που αφορούν το δέρμα, επειδή αυτά τα ζώα έχουν μια τάση να γλύφουν τα άκρα τους και τα πελματικά θύματα, μπορούν να δημιουργήσουν πολλές φορές ερεθισμούς, κάποιες αλλοιώσεις δερματικές ή κοκκινίλες που μπορεί να δει ένας ιδιοκτήτης, έτσι ώστε πάντα να είμαστε έτοιμοι να απευθυνθούμε στον κατάλληλο κτηνίατρο. Τώρα θα μιλήσουμε για μία άλλη φυλή, πολύ αγαπημένη, τα γαλλικά bulldog. Τα γαλλικά bulldog, όπως καταλαβαίνετε και βλέποντάς τα από μία πρώτη ματιά, θα δείτε ότι έχουν ένα πρόβλημα αναπνοής. Δυστυχώς γεννιούνται με αυτό το πρόβλημα. Από τι δημιουργείται αυτό το πρόβλημα? Αυτό το πρόβλημα δημιουργείται από την στενότητα των μυκτήρων, δηλαδή των ρουθουνιών, γιατί είναι στενά τα ρουθούνια, από την επιμυκισμένη μαλακή υπερώα. Πίσω λοιπόν εδώ στο λάριγγα μπορεί να έχουμε επιμυκισμένο ένα σχηματισμό, ο οποίος κλείνει τον αεραγωγό και δεν αφήνει αυτά τα ζώα να αναπνεύσουν καλά. Τι δημιουργεί αυτό? Μία δυσκολία στον αερισμό τους. Όπως ξέρετε, χρειαζόμαστε το οξυγόνο για να ζήσουμε και για να λειτουργήσουν και τα όργανά μας. Άρα λοιπόν, όταν υποαερίζεται ένας οργανισμός, διαρκώς είναι πάντα κουρασμένος, επιβαρύνεται η καρδιακή λειτουργία, αυτό γίνεται για όλη τη ζωή. Επίσης μπορεί να έχουμε επιπτώσεις στα άλλα όργανα και γενικότερα είναι ζώα τα οποία δυσκολεύονται. Αυτή τη δυσκολία θα την αντιμετωπίσουμε σε μεγάλο βαθμό αν τα ζώα αυτά βρεθούν σε έκθεση πολλής ώρας σε θερμές συνθήκες στον ήλιο, δηλαδή αν πάθουν θερμοπληξία. Οι καταστάσεις σε σχέση με ένα άλλο σκύλο είναι πιο επιταχυνόμενες, διότι αυτά τα ζώα δεν μπορούν να ανασάνουν και τόσο καλά. Άλλα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουμε στα γαλλικά bulldog είναι οτίτιδες, διάφοροι ερεθισμοί του δέρματος, έχουν γενικά μία τάση και μία έφεση σε αλλεργίες. Μπορεί να παρατηρήσετε εκεί στην περιοχή της μύτης κάποιες αλλοιώσεις, μεταξύ της μύτης και του άνω χείλους κάποιες αλλοιώσεις, επειδή ακουμπάει το δέρμα με περιοχή του δέρματος και έτσι λόγω του σμίγματος δημιουργούνται καταστάσεις που φιλοξενούν μικρόβια. Εκεί μπορεί να δείτε κάποιους ερεθισμούς, καλό είναι να είστε προετοιμασμένοι τους ώστε να καθαρίζετε τακτικά το σημείο. Τα αγαπημένα μας γαλλικά bulldog λοιπόν, επειδή είναι βραχυκεφαλικές φυλές, είδαμε το πρόβλημα με τον αεραγωγό και το πόσο δύσκολο αναπνέουν, λέγονται και χονδροδιστροφικές φυλές, είναι και στις λεγόμενες χονδροδιστροφικές φυλές, δηλαδή έχουν προβλήματα που αφορούν στους χόνδρους, όπως οι χόνδροι είναι στη σπονδυλική στήλη. Άρα λοιπόν είναι πολύ πιθανό, έχουν έρθει πολλές φορές στην κλινική γαλλικά bulldog με προβολή μεσοσπονδύλιου δίσκου. Γενικότερα στα άλματα από κάποια ηλικία και μετά πρέπει να προσέχουμε. Μπορεί να έχουμε συμπίεση του νοτιού μυελού. Ο νοτιός μυελός τι είναι? Το καλώδιο που συνδέει έτσι πολύ χοντρικά τον εγκέφαλο με το υπόλοιπο σώμα και βγαίνουν τα διάφορα άλλα καλώδια, τόσο ώστε μπορεί να νευρώνονται και να λειτουργούν. Όταν περνάει ο νοτιός μυελός από τη σπονδυλική στήλη και συμπιέζεται από ένα σημείο, δεν λειτουργεί καλά. Οπότε έχουμε διάφορων τύπων παραλύσεις. Κάτι άλλο που μπορούμε να δούμε στα γαλλικά bulldog είναι προβλήματα στις επιγονατίδες. Δηλαδή να έχουμε εξάρτημα της επιγονατίδας, όπως τα βλέπουμε και στα υπόλοιπα μικρόσωμα σκυλιά. Άλλα προβλήματα που μπορούμε να παρακολουθήσουμε σε ένα γαλλικό bulldog είναι αλλεργίες. Μπορεί να έχουμε και τροφικές δυσανεξίες αλλά και αλλεργίες σε διάφορα αλλεργιογόνα ή τροφές ή λόγω περιβάλλοντος. Έχουν μία τάση να κάνουν και οτίτιδες. Άλλα προβλήματα θα μπορούσα να σκεφτώ και να έχουν να κάνουν με την ουρά τους. Μπορεί να έχετε παρατηρήσει σε κάποια γαλλικά bulldog η ουρά είναι πιο μικρή και τελειώνει σαν τυρμπουσόν, δηλαδή κάνει μία περιέλυξη. Μπορεί από αυτήν την περιέλυξη να περάσει κάποιο μικρόβιο και αυτό το μικρόβιο να περάσει μέσω συστηματικής κυκλοφορίας και να κάνει ακόμα και κυστίτιδα ή ουρολίμωξη ή ακόμα να επηρεάσει και τον νοτιαίο μυελό, δηλαδή να κάνει κάποια φλεγμονή από κάποιο λοιμογόνο παράγοντα. Γενικά είναι ζώα ευπαθή, είναι ζώα που πρέπει να τα προσέχουμε, πρέπει να είναι σε καλά αερισμένο χώρο, να είναι σε δροσερό χώρο με σωστό περιβάλλον, γιατί έχουν το πρόβλημα της αναπνοής τους και γενικότερα όταν μεγαλώνουν από ένα σημείο και μετά πρέπει να προσέχουμε λίγο το μυοσκελετικό του σύστημα, επειδή είπαμε ότι είναι και χονδροδιστροφικά, αν θυμάστε. Άρα λοιπόν είναι ένα ζώο που πάντα πρέπει να το έχουμε έννοια, να κάνουμε τακτικά τους ελέγχους
διότι αυτό το ζώο γεννήθηκε με ένα ζήτημα της αναπνοής, το οποίο θα θυμάστε πάντα ότι του δημιουργεί συνεχώς μία κούραση και μία καταπώνηση. Κάθε μικρός ομοιφυλή είναι χαριτωμένη, όπως και αυτές για τις οποίες μιλήσαμε. Καλό είναι να είστε ενημερωμένοι για τη φυλή του ζώου που έχετε και πάντα να θυμάστε ότι είναι καλύτερα να προλαμβάνουμε παρά να θεραπεύουμε. Τρεις νέες εκδόσεις των χιακών εκδόσεων ΑΠ θα γνωρίσουμε στη συνέχεια με τη βοήθεια της Αρετής Παλιού. Πρόκειται για την ιστορική ελληνική κοινότητα του Λονδίνου και τη χιώτικη νεκρόπολη του West Northwood του Κώστα Καβάδα και δύο βιβλία του Μπάμπη Κιλιάρη, 13 και 1 μολύβια γράφουν ιστορίες και 17 και 1 μολύβια γράφουν παραμύθια. Επίσης η Αρετή παρουσιάζει και το βιβλίο Τσίτσος, η γάτα που μιλούσε πολύ του Χόρχε Κάπα από τις εκδόσεις Διόπτρα. Γεια σας, είμαι η Αρετή από τις εκδόσεις ΑΠ και σήμερα θα σας παρουσιάσουμε 4 βιβλία. Το πρώτο βιβλίο που έχουμε να σας προτείνουμε σήμερα είναι μία νέα έκδοση των εκδόσεων ΑΠ του Κώστα Καβάδα με τίτλο «Η ιστορική ελληνική κοινότητα του Λονδίνου και η χιώτικη νεκρόπολη του West Norwood». Αυτό το βιβλίο είναι μία μελέτη του Κώστα Καβάδα για τη ζωή των προγόνων μας χιωτών στο Λονδίνο και την ιστορία αυτών μέσα από τα μνήματά τους. Τα επόμενα δύο βιβλία για σήμερα είναι επίσης δύο νέες εκδόσεις του ΑΠ του ζωγράφου Μπάμπη Κιλιάρη. Το πρώτο βιβλίο είναι το 13-1 μολύβια γράφουν ιστορίες και στην πραγματικότητα είναι 14 ιστορίες γραμμένες αλλά και εικονογραφημένες από τον Μπάμπη Κιλιάρη, όπως ακριβώς και το 17-1 μολύβια γράφουν παραμύθια. Και τα δύο αυτά βιβλία του ζωγράφου Μπάμπη Κιλιάρη αποδεικνύουν ότι η φαντασία ενός καλλιτέχνη δεν σταματάει ποτέ. Το τέταρτο και τελευταίο βιβλίο για σήμερα είναι ο Τσίτσος, η γάτα που μιλούσε πολύ, του Χόρχε Κάπα. Ο Χόρχε Κάπα, μετά από την Γκρι Νουβέλα και το Φερνάνδο, μας έδωσε τη χαρά να γράψει επιτέλους για τον Τσίτσο. Ο Τσίτσος ήταν μια γάτα σαν όλες τις άλλες που ζούσε με το ιερό τρίπτυχο «Όταν πεινάσεις φάε, όταν νηστάξεις κοιμήσου και στο ενδιάμεσο γλύψου». Κάποια μέρα ο Τσίτσος γνώρισε τον πατέρα του και διαπίστωσε ότι μπορεί και να μιλάει. Από τη μέρα λοιπόν που ανακάλυψε ότι μπορεί και να μιλάει, δεν σταμάτησε να επιδίδεται σε ατέρμονους διαλόγους με τον πατέρα για τα μυστικά και τις περίεργες συμπεριφορές της γάτας. Έτσι λοιπόν ο Χόρχε Κάπα μετέφερε στο βιβλίο του τις συζητήσεις αυτές με τον Τσίτσο για να διαφωτίσει όλους εμάς τους γατόφιλους και να μας βοηθήσει να διαχειριζόμαστε καλύτερα τα μυστήρια αυτά πλάσματα. Ενώ ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα, κάτι το σκοτεινό, το απειλητικό, συνέβη κάπου στην Άπο Ανατολή. Κάτι που απείλησε να ανατρέψει ολοκληρωτικά την καθιστικία τάξη στην αυτοκρατορία της πριγκίπισσας, Τσίτσου. Αυτές ήταν μερικές μόνο από τις προτάσεις βιβλίων που μπορείτε να βρείτε στο βιβλιοπωλείο μας. Τον επόμενο καιρό πρόκειται να έρθουν στα χέρια μας πολλές νέες εκδόσεις και θα τις ανακαλύψουμε μαζί σε επόμενο επεισόδιο. Τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο ακούμε για τα αυτοάνοσα νοσήματα που στην ουσία πρόκειται για επίθεση του ίδιου μας του εαυτού στον οργανισμό μας, αποτέλεσμα πολλών παραγόντων αλλά και ψυχολογικής πίεσης. Για το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε μια τέτοια πάθηση, μας μιλά στη συνέχεια η ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας στο Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, Πινελόπη Σπετζούρη. Γεια σας, ονομάζομαι Σπετζούρη Πινελόπη, είμαι ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια και εργάζομαι στην Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας στο Κέντρο Παιδιού και Εφήβου. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα αυτοάνοσα νοσήματα. Ξεκινώντας με έναν ορισμό, αυτοάνοση ασθένεια ονομάζεται η χρόνια φλεγμονώδης νόσος που εμφανίζεται όταν το νοσοποιητικό σύστημα υπερλειτουργεί και αμήνεται όχι μόνο κατά των ξένων εισβολέων αλλά και του ίδιου του οργανισμού στον οποίο ανήκει. Δηλαδή, όταν η άμυνα γίνεται επίθεση και ενάντια στα δικά του όργανα και στους δικούς του ιστούς στο σώμα επιτίθεται και έτσι προκαλεί φλεγμονές και παθολογικές εκδηλώσεις. Σήμερα έχουν αναγνωριστεί πάνω από 80 αυτοάνοσες ασθένειες, όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας, το ερυθυματώδης λύκος, η ελκώδης κολίτιδα, η νόσος του Κρόν, η ρευματοειδή αρθρίτιδα και άλλες.
νοσεί το πάνω από το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού, δηλαδή πάνω από 50 εκατομμύρια άνθρωποι. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το 80% των χρόνιων ασθενειών σχετίζονται με παράγοντες που αφορούν την ποιότητα της ζωής. Έρευνες έδειξαν την τελευταία δεκαετία ότι εκτός από τους γενετικούς παράγοντες που παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της αυτοανοσίας, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και η ύπαρξη κάποιων ψυχικών παραγόντων και κυρίως αυτή του άγχους. Σύμφωνα με τον Ιπποκράτη, η ασθένεια ξεκινάει από την ψυχή και εκδηλώνεται στο σώμα. Και αλήθεια είναι πάρα πολλές φορές στη σύγχρονη εποχή ακούμε, διαβάζουμε πάρα πολλές φορές τη φράση «Όταν το στόμα δεν μιλάει, μιλάει το σώμα». Άνθρωποι που με διάγνωση αυτοανοσίας που απευθύνονται στην κινητή μονάδα ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια των συνεδριών είναι πάρα πολύ συχνό να αναφέρονται σε τραυματικά βιώματα, σε χρόνιες τερσογόνες καταστάσεις που προσπαθώντας να ανταπεξέλθουν και να επιβιώσουν επιστρατεύουν κάποιους μηχανισμούς άμυνας. Τι είναι αυτό? Είναι τεχνικές και πρακτικές οι οποίες χωρίς αυτές δεν θα μπορούσαν να διαχειριστούν την ελόγω κατάσταση. Οι μηχανισμοί άμυνας είναι πολυάριθμοι. Θα αναφέρουμε δεικτικά τρεις, ίσως και τους πιο γνωστούς. Είναι η απόσυρση, όταν ένας άνθρωπος αποτραβιέται από την κατάσταση που του προκαλεί δυσφορικά συναισθήματα. Η απόθυση, όταν μπαίνει στη διαδικασία να αποθήσει κάποιες σκέψεις, συναισθήματα ή επιθυμίες στην έξω από τη μνήμη του, ευελπιστώντας να μην υπάρχουν. Και η άρνηση, όταν αρνείται την εξωτερική πραγματικότητα. Το ποιον μηχανισμό άμυνα θα επιλέξει κάθε άνθρωπος εξαρτάται από την ψυχοκινητική εξέλιξη και ανάπτυξη. Η αλήθεια είναι όμως ότι αυτοί οι μηχανισμοί άμυνας και αυτές οι τεχνικές έχουν μια ιδιαιτερότητα. Από τη μία, μας βοηθάνε να ανταποκριθούμε στο περιβάλλον με πάρα πολύ έτσι ικανοποιητικό τρόπο δεδομένο των συνθήκων, αλλά από την άλλη, μας εμποδίζουν να εκφράσουμε συναισθήματα έντονα και βαθιά, μας δυσκολεύουν στο να επιλύσουμε εσωτερικές συγκρούσεις και να κατανοήσουμε κομμάτια του εαυτού αρνητικά που σε τέτοιες καταστάσεις κρίσης όλοι παρατηρούμε και δεν μας αφήνουν να ξεχωρίσουμε ποια είναι τα πραγματικά σωματικά και ψυχικά όρια. Ως εκ τούτου, επιστρατεύοντας στους μηχανισμούς άμυνας και σε περιστάσεις οι οποίες δεν χρειάζεται, δηλαδή αισθανόμαστε ασφαλείς, εσωτερικεύεται ένα πάρα πολύ μεγάλη πίεση, ένα πάρα πολύ μεγάλο άγχος, γιατί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μας μένει ανέκφραστο. Ως εκ τούτου, αν συνεχίζουμε και χρησιμοποιούμε αυτούς τους μηχανισμούς άμυνας, ακόμα και σε περιστάσεις που δεν χρειάζεται, δηλαδή σε περιστάσεις που αισθανόμαστε ασφαλείς, πάβουν να είναι αποτελεσματικοί, γιατί ένα πολύ μεγάλο μας εσωτερικό κομμάτι μένει ανέκφραστο και δημιουργούν σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργικότητά μας, όπως είναι το πολύ μεγάλο άγχος. Στο ιατρικό πεδίο έχει παρατηρηθεί ότι το ορμονικό σύστημα σε δεσμενείς συνθήκες δίνει την εντολή στον εγκέφαλο να εκρίνει δύο ορμόνες, την κορτιζόλη και την αδρεναλίνη, οι οποίες μας βοηθούν στο να έχουμε πολύ μεγαλύτερη αντοχή στο να αντιμετωπίσουμε μια δεσμενή κατάσταση. Παρόμοια, στην κατάσταση χρόνιου στρες, ο οργανισμός συνεχίζει και κρίνει αυτές τις δύο ορμόνες σε τόσο μεγάλο βαθμό που τίθεται υπό μια κατάσταση συνεχούς και μόνιμου συναγερμού, κάτι που προκαλεί πολύ μεγάλη ψυχική ταλαιπωρία. Φαίνεται λοιπόν ότι το αυτοάνοσο νόσημα συνδέεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με μια υπεραμυντική διάθεση του οργανισμού με στόχο την επιβίωση και η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι μια πάρα πολύ επίπονη διαδικασία. Σε αυτό το σημείο θα έλεγε κάποιος ή θα ρωτούσε και μετά τη διάγνωση τι, πώς μπορούμε να διαχειριστούμε μια τέτοια διάγνωση. Η αυτοάνωση νόσος είναι μια νόσος χρόνια και συνήθως εκδηλώνεται με σωματικά συμπτώματα τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλη επίπτωση στην ποιότητα της ζωής ενός ατόμου. Ως εκ τούτου, ο ασθενής στα αρχικά στάδια της διάγνωσης μπορεί να μην τη δέχεται, μπορεί να μην την ακούει και μπορεί να μην μπορεί να τη διαχειριστεί. Πέρα λοιπόν της ιατρικής φροντίδας και της φαρμακευτικής αγωγής, που είναι απαραίτητο να υπάρχουν για την αντιμετώπιση του νοσήματος, είναι χρήσιμο και πολύ βοηθητικό, αν ο ασθενής φυσικά το επιθυμεί, να ζητήσει μια βοήθεια από κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας, ώστε να λάβει υποστήριξη με στόχο να πενθήσει την απώλεια της υγείας του, να προσαρμοστεί σε ένα νέο τρόπο ζωής που θα ενσωματώσει και την ασθενειά του. Εμπειρικά και μέσα από τη θεραπευτική διαδικασία παρατηρούμε ότι το σημείο που αρχίζουμε να διερευνούμε τη σημασία της ύπαρξης του αυτοάνωσου στη ζωή του θεραπευομένου οδηγεί σε μία αυτόματη δημιουργία μιας νέας ματιάς απέναντι στη νόσο και έτσι νοηματοδοτείται μία νέα αρχή. Πολύ συχνά και σε βάθος χρόνου, εκ μέρους του θεραπευόμενου λοιπόν, παρατηρείται μια επαναδιαπραγμάτευση των ορίων, μια αναδιοργάνωση της καθημερινότητάς του, αλλά το κυριότερο,
μια νέα ανάγκη να υπάρξει ένας νέος τρόπος συνύπαρξης με τον εαυτού του με τους άλλους. Εμπειρικά και μέσα από τη θεραπευτική διαδικασία παρατηρούμε ότι όταν φτάνουμε στο σημείο να διερευνήσουμε τη σημασία και το ρόλο της ύπαρξης αυτονοσίας στη ζωή του θεραπευμένου, διαφαίνεται μια νέα ματιά απέναντι στην νόσο. Στο μέλλον, σε βάθος χρόνου και πολύ συχνά, παρατηρείται δηλαδή εκ μέρους του ασθενούς μια επαναδιαπραγμάτευση των προσωπικών του ορίων, μια αναδιοργάνωση της καθημερινότητάς του και το κυριότερο, μια προσπάθεια να μάθει να υπάρχει με έναν τρόπο πολύ πιο ισορροπημένο, ισορροπώντας δηλαδή τον εαυτό του με τους άλλους. Θα μπορούσαμε δηλαδή να καταλήξουμε με μεγάλη ασφάλεια ότι το αυτοάνωσο νόσημα, εκτός από ένα ιατρικό πρόβλημα αρκετά σοβαρό, μπορεί να αποτελέσει και το σημείο καμπής μιας νέας αρχής για τον ασθενή. Η μοναδική μας μαστίχα τα τελευταία χρόνια μέσω κλινικών δοκιμών αποδεικνύεται ότι έχει ευεργετική επίδραση για διάφορες παθήσεις. Για κάποιες από αυτές μας μιλά σήμερα ο γιατρός ενδοκρινολόγος, διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιάννης Γεωργιάδης. Γεια σας, ονομάζομαι Ιωάννης Γεωργιάδης, είμαι γιατρός ενδοκρινολόγος, διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και θα σας πω σήμερα κάποια πράγματα σχετικά με τις ιατρικές εφαρμογές της μαστίχας. Παρά τη μεγάλη πρόοδο της επιστήμης και την αξιοθαύμαστη ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων, παρατηρείται σήμερα ένα συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για φυτικά, φυσικά προϊόντα με ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία. Η μαστίχα κατέχει μία μοναδική, ξεχωριστή θέση ανάμεσα στα φυτικά θεραπευτικά προϊόντα λόγω της ιστορίας της, της σύστασής της, των πολλών ευεργετικών δράσεών της και του όγκου του ερευνητικού έργου που έχει συγκεντρώσει. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι υπάρχουν ιστορικές αναφορές για φαρμακευτική χρήση της μαστίχας στην αρχαία Ελλάδα, για διάφορες παθήσεις, κυρίως για γαστρεντερικές, που χρονολογούνται έως και 2.000 χρόνια πριν. Ενώ αποτέλεσε βασικό συστατικό θεραπευτικών σχημάτων στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, αδιαλείπτως από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Η ιδιαίτερη σύστασή της, με υψηλές συγκεντρώσεις τερπενικών και φενολικών ενώσεων, φυτοστερολών και φυσικού πολυμερούς, μαζί με πτυτικές και αρωματικές ενώσεις, αποτελεί τη βάση για την πληθώρα των βιολογικών της δράσεων. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε τον συνεχώς αυξανόμενο όγκο ερευνητικών εργασιών σε παγκόσμιο επίπεδο σχετικά με τις θεραπευτικές δράσεις της μαστίχας. Η αντιμικροβιακή, αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδης δράση της μαστίχας θεωρούνται πλέον πλήρως επιβεβαιωμένες και αποτελούν τους βασικούς μηχανισμούς για τις υπόλοιπες κλινικά σημαντικές ευεργετικές εφαρμογές της. Το πεπτικό σύστημα αποτελεί κατεξοχήν πεδίο επιστημονικής έρευνας και εφαρμογής των δράσεων της μαστίχας και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Μία σειρά ερευνών στηρίζουν την ευεργετική επίδραση της μαστίχας σε παθήσεις του πεπτικού, ξεκινώντας από τη λειτουργική δυσπεψία και την εκρίζωση του λιγοκοβακτηριδίου του πυλωρού και φτάνοντας μέχρι τις φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου, όπως είναι η ελκώδης κολίτιδα και η νόσος Κρόν, και στη λιπόδη διήθηση του ύπατος. Η μαστίχα επιδεικνύει βακτηριοκτόνο δράση κατά του λιγοκοβακτηριδίου, μειώντας τις συγκεντρώσεις του και οδηγώντας ακόμα και σε εκρίζωση. Θεραπευτικά σχήματα με χαμηλές δόσεις μαστίχας του 1 γραμμαρίου την ημέρα για 3 εβδομάδες οδηγούν σε ύφεση των συμπτωμάτων και μείωση επιπέδων ή και εκρίζωση του λιγοκοβακτηριδίου σε πολύ υψηλά ποσοστά. Χορήγηση 1 γραμμαρίου μαστίχας την ημέρα για 3 εβδομάδες οδήγησε σε ύφεση συμπτωμάτων της λειτουργικής δυσπεψίας σε ποσοστό περίπου 80% των ασθενών. Η λήψη 2 με 3 γραμμαρίων μαστίχας ημερησίως για 3 έως 6 μήνες βελτίωσε κλινικούς και εργαστηριακούς δείκτες σε ασθενείς με φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου όπως η ελκώδης κολίτιδα και η νόσος Κρόν. Η χορήγηση 2-3 γραμμαρίων μαστίχας ημερησίως για 3 έως 6 μήνες είχε ευεργετική επίδραση στο εντερικό μικροβίωμα και στην υπατική λιπόδη διήθηση, βελτιώνοντας σχετικούς δείκτες. Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα, διαμορφώνεται η εικόνα της μαστίχας ως προϊόντος με ολιστική, προστατευτική και θεραπευτική προσέγγιση στις παθήσεις του πεπτικού. Τα τελευταία χρόνια, σημαντικός αριθμός εργασιών επικεντρώνεται τόσο στις μεταβολικές δράσεις της μαστίχας, αναδεικνύοντας θετικά αποτελέσματα στο μεταβολισμό των λιπιδίων και της γλυκόζης, καθώς και στην αρτηριακή υπέρταση, όσο και στις αντενεοπλασματικές της δράσεις, καθιστώντας τη μαστίχα ένα από τα πιο υποσχόμενα φυτικά προϊόντα. Ένα σημείο που πρέπει να επισημανθεί είναι το προφίλ ασφαλείας της μαστίχας, καθώς δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές παρενέργειες σε ανθρώπους μετά την κατανάλωσή της, ακόμα και σε έρευνες με μεγάλες δοσολογίες.
ενδεικτικό της αξίας και της ασφάλειας της μαστίχας είναι η ένταξή της από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων στην κατηγορία των παραδοσιακών φυτικών φαρμάκων και η χορήγηση άδειας χρήσης σε ήπιες δυσπεπτικές διαταραχές και σε δερματικές βλάβες. Τέλος και για σήμερα. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media, καθώς και να παρακολουθείτε τα επεισόδια μας και στο κανάλι μας στο YouTube. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!